Οι διαφωνίε ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία επαναβεβαιώθηκαν στο Κοινό Συμβούλιο, το δεύτερο που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στι δύο πλευρέ από το 2014, όταν η Βορειοατλαντική Συμμαχία διέκοψε τη στρατιωτική συνεργασία με τη Μόσχα μετά την κρίση στην Ουκρανία. Οι επιτελεί του ΝΑΤΟ ενημέρωσαν τη Μόσχα για την ανάπτυξη δυνάμεων στι χώρε τη Βαλτική και στην Πολωνία. Οι σύμμαχοι και η Ρωσία έχουν προφανεί και επίμονε διαφορέ επί τη κρίση, αλλά ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τι θέσει μα και να ανταλλάξουμε απόψεις για την κρίση στην Ουκρανία. Uh, and to views on the in Από την πλευρά του, ο Ρώσος Απεσταλμένος τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές οθούν τη Μόσχα στην υιοθέτηση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ασφαλείας. Yes. Uh, no... Δεν υπάρχει λόγος για την ανάπτυξη στρατιωτικής δραστηριότητας όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα και κάνει το ΝΑΤΟ. Και φυσικά θεωρούμε ότι δεν συμβάλλει στην ασφάλεια. Δεν αφορά στη διαφάνεια. Αφορά στην πορεία που κινείται το ΝΑΤΟ με στρατιωτικού όρου. Κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Πολύ ανησυχητικό ω εξέλιξη. Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την οξύ αντίρρησή της στην αντιπυραυλική ασπίδα που αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο της Βαρσοβίας και προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει στις απαιτούμενε δράσεις για τη δική της θωράκιση.